Μετά μερικές μέρες, 18 Ιανουαρίου που το ζητήσαμε το παιδί καταρχήν, αρνήθηκε να μας το δώσει. Έγινε ολόκληρη μάχη, ολόκληρη φασαρία, το παιδί δεν το άφησε. Όταν σκοτωθήκαν τα παιδιά, τα νύψα μου, εγώ ήμουν εδώ. Αφού λοιπόν έγινε όλη η ιστορία και το συζητήσαμε μετά την κηδεία για το παιδί, εγκρίνανε όλοι οι συγγενείς, ο προπάπους της, η αδερφή μου, τα παιδιά της, όλοι οι συγγενείς εγκρίνανε να το πάρω εγώ. Το είχα 6-7 μήνες, χωρίς να ενδιαφερθεί κανένας, μα κανένας, πέραν από ένα τηλέφωνο. Εγώ κυνηγούσα μάλλον τον δικηγόρο για να κάνει οικογενειακό συμβούλιο, να κατοχυρωθεί το παιδί σε κάποιον άνθρωπο. Είτε σε μένα καταλήξει, είτε στον άλλο, είτε στον άλλο, που το κρίνει ο δικαστήριο. Η αδερφή μου λοιπόν, είπαμε να το ξεκινήσω μαζί, να κάνω το οικογενειακό συμβούλιο. Δεν ξέρω τι πρόκυψε μετά. Και λέει η αδερφή μου, όχι, εγώ δεν το αφήνω το παιδί, θέλω να το πάρω μαζί μου. Της λέω, κοίταξε να δεις, το παιδί δεν κάνει στο χωριό. Δεν κάνει στο Πειράτη, μένει σε ένα χωριό που το σχολείο είναι 2 χιλιόμετρα, 3 έξω από το χωριό. Δάσκαλος μία υπάρχει, μία δεν υπάρχει. Είναι μονοτάξιο, μονοθέσιο. Λοιπόν, δεν κάνει το παιδί. Ο άντρας της είναι περίλικος, είναι μεγάλος, είναι 85 χρονών. Δεν είναι κατάλληλος ο χώρος για να ζήσει το παιδί. Μου λέει, αν το παιδί θα μείνει εδώ πέρα, θα σε κυνηγάει του γιου σου η ψυχή σε όλη σου τη ζωή. Λέω, ήδη με κυνηγάει που δεν κράτησε το παιδί. Βέβαια μου είπε πικρά λόγια, με έβρισε, μόνο που δεν με χτύπησε. Τη γογό ειδικά δεν έλειπε καθόλου από το σπίτι μου. Την είχα συνέχεια εγώ, αφού πολλές φορές του έλεγα Γιάννη, άφησε μου μένα τη γογό εδώ, αφού θέλει να κάθεται μαζί μου. Ερχόταν να την πάρω ο πατέρας και λέει: εγώ θα κάτσω εδώ, εγώ δεν πάω πουθενά. Γι' αυτό το παιδί, και όταν έγινε το δυστύχημα στο νοσοκομείο, δεν δεχότανε κανέναν από όλους τους συγγενείς. Ήταν εσάς που ήξερε πολύ περισσότερο και καθόλου. Όλα τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχω και πρόβλημα πάλι να το πάρουν το παιδί, αν το παιδί θελήσει. Εγώ είπα και στον δικηγόρο τους, ελάτε απάνω, προσπαθήστε να πλησιάσετε το παιδί και αν το παιδί σας ακολουθήσει, γεια σας με χαρά σας, τα 7 καλά της Παναγίας. Το παιδί όμως μόλις το ανοίγω με τέτοια συζήτηση, τσιρίζει. Δεν θέλει να ακούει καθόλου το όνομα της γιαγιάς του. Σας ζήτησε λεφτά για να πάρετε πίσω το παιδί? Εμένα ατομικά όχι. Εμένα ατομικά μου είπε ότι όποιος έρθει να πάρει το παιδί, θα δώσει 1,5 εκατομμύριο που έχω κάνει έξοδα στο παιδί. Λέει πολλά πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Ότι είναι το οικονομικό πρόβλημα. Το οικονομικό λέει της γογός, γιατί από ό,τι λένε μπορεί να πάρει μια αποζημίωση. Από ό,τι λένε, γιατί τους τράκαρε ένας γύφτος και τους σκότωσε. Αυτός είχε μια ασφάλεια η οποία λένε ότι μπορεί να βγάλει κάτι για το παιδί. Εγώ δήλωσα από την αρχή ότι δεν θέλω να ανεκατευτώ με τα οικονομικά του παιδιού. Θέλω την κυδαιμονία, μόνο να μεγαλώσω το παιδί. Τα οικονομικά του, δικό του το πρόβλημα, τι θέλουν να σκάνουν. Να βγουν τα λεφτά του παιδιού, να τα βάλουν στο όνομά του, να κρατάνε τα βιβλιάρια και άμα του ζητήσω λεφτά, το λέω και δημοσίως, το δηλώνω και σε δικαστήριο, με υπεύθυνη δήλωση, ότι στα οικονομικά του δεν θα ανακατευτώ ποτέ, εκτός και αν χρειαστεί σπουδές μετά τα 18 της. Αν ήταν για το παιδί, δεν θα αφήνε 4 παιδιά δικά του στο δρόμο να τους φάει την περιουσία τους, να τα βγάλει έξω από το σπίτι. Και θα υποστηρίξει το δικό μας το παιδί τώρα. Δεν πάει για το παιδί, όχι. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι θέλει να κρατήσει το παιδί? Μάλλον το οικονόμι είναι στη μέση. Το χρήμα του παιδιού είναι στη μέση. Αλλιώς δεν εξηγείται. Αλλιώς δεν εξηγείται. Γιατί αυτά που έβγαλε από τα σπλάχνα το άφησε στο δρόμο και θα υποστηρίξει το ξένο παιδί. Για ποιο λόγο το δικαστήριο αποφάσισε να μην σας δώσει το παιδί, να το προσέχετε εσείς? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή έτυχε να έχω χωρίσει τον πρώτο μου γάμο, είχα 4 παιδιά. Αυτοί στηρίζονται σε μια κατηγορία και λένε ότι άφησα τα παιδιά μου και έφυγα. Τα εγκατέλειψα δηλαδή και έφυγα. Ανήλικα, έτσι λένε. Όμως δεν είναι έτσι ακριβώς. Εγώ όταν έφυγα συνονοήθηκα τα παιδιά μου. Ο πρώτος μου γιος ήταν 19 χρονών, ο δεύτερος ήταν 18 χρονών. Και η πρόνοια βγάζει ένα συμπέρασμα και λέει ότι επειδή η γυναίκα μου πήγε, γιατί όλοι πάνε στην πρόνοια και ζητάνε ένα βοήθημα μετά που θα χωρίσουν. Και τώρα στηρίζεται η πρόνοια και λέει ότι εδώ εγκατέλειψε τα παιδιά του και έφυγε. Θα προσπαθήσει να μεγαλώσει άλλο παιδί, σωστά? Αν ερχόταν από την αρχή και να μου πει, ξέρεις κάτι, θέλω να φτιάξω αυτό το παιδί για να
ησυχάσει η ψυχή μου τέλος πάντων και να ερχόταν να κάνει επαφή. Έχει αδέρφια εδώ στην Αθήνα, σε ερχόταν να μένει. Εγώ είπα και στον άντρα της, ελάτε και στο σπίτι μου να μείνετε, όταν με πήρε τηλέφωνο, να έχετε μια επαφή με το παιδί, να σας εγνωρίσει. Πάρτε ένα τηλέφωνο να του μιλήσετε. Ούτε τηλέφωνο δεν ξαναπήραν ποτέ. Ψέματα, ψέματα τελείως. Έχω εδώ το κεντρικό τηλέφωνο μόνο. Μπορείτε να ρωτήσετε πόσες φορές πήγα και πήρα στην Αθήνα τηλέφωνο. Δεν μου δίνανε το παιδί να του μιλήσω. Όχι, δεν μου δίνανε το παιδί. Και σε μια στιγμή πήρα το παιδί το τηλέφωνο και του λέει: μα τι στο διάολο, ρε Νονέ, δεν θα με αφήσει να μιλήσω με τη γιαγιά μου. Και του πήραν το παιδί το τηλέφωνο γιατί άκουγα το κλάμα του παιδιού. Εγώ θέλει να πα στη γιαγιά σου να σημείνασαι. Γιατί? Αφού θέλει, αφού σε θέλει και σε αγαπάει και λέει ότι σε θέλει. Άσε με. Γιατί? Εγώ. Το δικαστήριο είπε έτσι, να πας στη γιαγιά σου να σε μείνει. Όχι. Αφού σε αγαπάει. Θέλει να μείνεις εδώ. Έλα, πες μου. Όχι, όχι. Αυτός ο άνθρωπος πάει καθαρά για τα λεφτά του παιδιού. Και επειδή είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία εχθές το βράδυ και με ρώτησε η γυναίκα του τι είναι ο άντρας της, ο Σφαχιανάκης ο Κωνσταντίνος, κλέφτης, λοποδίτης, τι είναι. Της είπα ότι θα της δώσω μία απάντηση μέσα από την κάμερα και της λέω ότι δεν είναι μικροαπατεώνας αλλά μεγαλοαπατεώνας. Αυτό είναι ο Σφαχιανάκης ο Κωνσταντίνος και ντρέπομαι για λογαριασμό του. Εσείς τι θα κάνετε για το παιδί του αδερφού σας? Λοιπόν, για το παιδί του αδερφού μου θα δώσω και το ίδιο μου το αίμα. Θα παλέψω. Ακριβώς. Όχι. Είμαι αποφασισμένος μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Προσωπικά εγώ μέσα από το κανάλι δίνω το λόγο στον κόσμο που με ακούει ότι θα παλέψω μέχρι το τέλος. Προσωπικά εγώ. Θα φτάσω στο σημείο δεν ξέρω και εγώ τι. Μέχρι και να σκοτώσω. Αρκεί να κερδίσω αυτό που θέμε, αυτό που μας ανήκει. Γιατί το παιδί αυτό δεν ανήκει σε αυτόν τον άνθρωπο. Ανήκει σε εμάς. Από την αρχή που ήρθαν οι άνθρωποι εδώ πέρα, χωρίς κανένα πρόβλημα, δεν παρουσιάσανε πρόβλημα τίποτε. Ούτε έχουν ακουστεί εδώ πέρα στη γειτονιά καθόλου. Τώρα, το πώς αντιδρούν αυτοί οι άνθρωποι, βλέπω ότι το παιδί το αγαπάνε υπερβολικά. Εμείς αυτή τη στιγμή ζητάμε ασφαλιστικά μέτρα να μην μετακινηθεί το παιδί μέχρι ότου βγει το εφετείο, γιατί και θα κάνουμε έφεση. Εγώ τη θέλω και την αγαπάω, γιατί δεν τη θέλω τώρα που έγινε το ατύχημα. Εγώ την ήθελα πάντα. Τη μεγαλώσατε? Τη μεγάλωσα. Μέσα στο σπίτι μου μεγάλωσε. Εγώ δεν έφευγε καθόλου από μένα, ναι. Το παιδί, κυρία Δέσποινα, πόσο τραυματισμένο θα βγει από αυτή την ιστορία? Πολύ τραυματισμένο. Πολύ τραυματισμένο το παιδί μου. Εδώ όταν θα έρθει θα τα ξεχάσει όλα, θα είναι κοντά στους γονείς του, κοντά στους δικούς του ανθρώπους, κοντά στο αίμα του. Έτσι τι γυρεύει το παιδί? Το δώσαμε πάνω στον πόνο μας, στην πίκρα μας. Να μην εκμεταλλευτούν έτσι την καλοσύνη μας το κάτω-κάτω. Υπάρχει περίπτωση να περνάει καλά το παιδί τώρα στα χέρια του αδελφού σας? Όχι. Έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα? Όχι. Δεν περνάει καλά. Ξέρω καλά. Το ξέρω, το ξέρω. Το μαλώνουν το παιδί, το χτυπάνε το παιδί. Ξέρω καλά. Ξέρω καλά. Ξέρω ότι το παιδί δεν περνάει καλά. Τι κίνηση μόνο που κάνανε να το βγάλουν στο πατάρι και να φωνάζει μαμάκα μου το παιδί και να κλαίει, αυτό με τραυμάτισε πάρα πολύ. Και εμένα και το παιδί. Όταν πήγα να τον πάρω στην Αθήνα, ναι. Θέλω να το βγάλουν πάνω στο πατάρι, του κατεβάσει πράγματα και φώναζε. Φοβάμαι, γιαγιάκα μου, τρέχα. Φοβάμαι και φώναζε μαμάκα μου. Γιατί να το κάνουμε στο παιδί αυτό? Γιατί? Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι δεν περνάει καλά στα χέρια του αδελφού σας? Όχι. Όχι. Στο κάτω-κάτω και καλά να περνάει το παιδί. Δεν θέλω να μείνει εκεί. Θέλω να έρθει στο αίμα του, στον τόπο του. Αφόσον αρχίσαν τα δικαστήρια και τελειώσαν έτσι όπως τελειώσανε, τουλάχιστον σεβαστούν τη γνώμη της γογός, την επιθυμία της γογός. Τουλάχιστον αυτό να σεβαστούν, να μην τις στεναχωρήσουν από εκεί και μετά. Φτάνει αυτό που την έβρεκε. Αυτό το λένε και οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι παιδοψυχολόγοι. Ο παιδοψυχολόγος μας είπε ότι μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο το σοκ του παιδιού ο δεύτερος αποχωρισμός από τον πρώτο. Διότι βρήκε και γαντζώθηκε το παιδί μετά το δυστύχημα, βρήκε και γαντζώθηκε εσάς που γνώριζε. Τώρα να πάει σε χέρια που δεν γνωρίζει, θα είναι πολύ μεγαλύτερο το σοκ. Τουλάχιστον αυτό ας σεβαστούν και τίποτα άλλο. Μία φοβερή, θα έλεγα μία αδυσόπιτη σύγκρουση μεταξύ δύο οικογενειών,
με θύμα την τρυφερή ψυχή αυτού του κοριτσιού. Αυτό το κοριτσάκι που το είδατε με τα ορθά ανοιχτά μάτια να παρακολουθεί όλα τα τεκτενόμενα και να ακούει όλα αυτά που γίνονται και λέγονται για το ίδιο. Άραγε, ποιος λέει την αλήθεια από τις δύο οικογένειες, η μεν ή η δε. Ανταλλάσσονται απειλές, βρισιές, ο καθένας για τον ίδιο τον εαυτό του λέει ότι εγώ αγαπάω αυτό το κορίτσι περισσότερο από τον άλλον και πρέπει τώρα το δικαστήριο να αποφασίσει πού θα μείνει αυτό το κοριτσάκι. Ελπίζω η απόφαση των δικαστών να μην μείνει τυφλά επάνω στις διατάξεις των όποιων νόμων. Εδώ θα διακόψουμε και πάλι διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά είμαστε κοντά σας.